Είναι μαζί μας και μας παρακολουθεί. Γεια σας κύριε Πλατή μου, πολύ καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αναλύσαμε μαζί με τον κύριο Στεφάνου και την πρόταση την χθεσινή που πήρε το ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Οικονομικών και τις αντιδράσεις, τα τρία όχι, τα τρία τέρματα που έφαγε ο κύριο Στεφάνου, όπως του είπα εγώ, από την Κεντρική Τράπεζα, τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και το Σύνδεσμο Τραπεζών. Όμως ο κύριο Στεφάνου είπε ότι θέλει να αφήσει ανοιχτή αυτή την πρόταση, να γίνουν παρεμβάσεις ή αφαιρέσεις ή προσθήκες, έτσι ώστε επιτέλους να προχωρήσουμε σε ένα πλάνο. Εσείς τι λέτε, είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο? Εφικτό είναι. Έχει κάθε δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει έκτακτη φορολογία σε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ομάδα εταιριών. Οι τράπεζες είναι οργανισμοί οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προνόμια, είναι μοναδικοί οργανισμοί, είναι σε σχέση με όλους τους άλλους, έχουν τεράστιες εξουσίες οι τράπεζες, όπως γνωρίζουμε. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσαμε να τις φορολογήσουμε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνει μόνο η Κύπρος, έτσι. Το έχουν κάνει και άλλες χώρες, μέλη της ζώνης του ευρώ, άρα δεν υφίσταται θέμα εκεί. Η δική μου ερώτηση όμως, αγαπητή μου Κατερίνα, και αν θέλετε η ένστασή μου σε αυτή την πρόταση, είναι το γεγονός ότι φορολογούμε εκεί που το κράτος χρειάζεται χρήματα, έτσι. Δεν φορολογούμε για να βάλουμε τα χρήματα κάπου να τα καταθέσουμε, να παίρνουμε τόπο, έτσι. Mm-hmm. Σήμερα διαβάζω, ότι θα έρθει, λέει, συμπληρωματικός προϋπολογισμός από το Υπουργείο, ναι, της τάξης των 352 εκατομμυρίων, ναι, για να προσλάβουμε 1.000 νέα άτομα. Δηλαδή, θα έρθουμε να φορολογήσουμε για να προσλαμβάνουμε άτομα στην ήδη υπεράριθμη δημόσια υπηρεσία. Και είναι κάτι το οποίο δέχθηκε... Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Κεραυνός δέχτηκε κάτι τέτοιο? Αυτός το έχει καταθέσει. Τι είναι ότι δέχτηκε? Δεν έχω ακούσει αυτή την πρόταση του κύριου Κεραυνού. Σας το λέω εγώ, είναι συμπληρωματικός προϋπολογισμός, όπως είχα προπλέψει από την αρχή όταν βλέπαμε ισοζυγισμένους προϋπολογισμούς και όλοι έλεγαν ότι είναι ισοζυγισμένοι και ότι είμαστε νοικοκύριδες. Ναι, ναι, ναι. Και άλλα παιδρά, αγαπητή μου κυρία αγαπητή. Να είμαστε σοβαροί. 1.000 άτομα στο δημόσιο. Άλλα 1.000 άτομα στο δημόσιο. Και τι θα κάνουν αυτοί οι άλλοι 1.000? Τι θα κάνουν αυτοί οι άλλοι 1.000? Θα προσθέσω σε κάτι, γιατί δεν θέλω να ξεφύγουμε από το θέμα. Όχι, να ξεφύγουμε άμα πρέπει να ξεφύγουμε. Δεν μας ορίζει κάποιος το θέμα που να συζητήσουμε. Απαντώντας και την ερώτηση. Παρακαλώ. Δεν χρειάζεται χρήματα το κράτος για να έρθει να φορολογήσει τον οποιοδήποτε περισσότερα, ακόμη και τις τράπεζες. Και ούτε πρέπει να αποκτήσουμε μια νοοτροπία. Όποιος βγάζει χρήματα πρέπει να το φορολογούμε. Εγώ λέω να φορολογήσουμε και τις τράπεζες και τις εταιρείες ανανεώσιμης ενέργειας και τις υπεραγορές που έχουν κερδίσει στο COVID. Αλλά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούμε. Όποιος τύχει να έχει, αν θέλετε, υπερκέρδη, πρέπει να το φορολογούμε. Να τον ελέξουμε, να έχει μια κοινωνική και ανθρώπινη πολιτική. Και εδώ οι τράπεζες έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Όλα αυτά τα υπερέξοδα τα οποία μας χρεώνουν οι τράπεζες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Να υπάρχει ένα όριο στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες μπορούν να χρεώνουν. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω αν συνταγματικά στέκει. Γι' αυτό ρωτάω. Μια χαρά στέκει συνταγματικά. Οι τράπεζες έχουν δικαιώματα τα οποία δεν έχει κανένας άλλος οργανισμός. Έχουν το υπέρτατο δικαίωμα να πάω εγώ να καταθέσω τα χρήματά μου και να πάρει κάποιος τα χρήματά μου η τράπεζα και να τα δανείσει σε κάποιον άλλο. Μόνο η τράπεζα μπορεί να το κάνει αυτό. Της δίνουμε δωρεάν χρήματα από την κοινωνία. Άρα υπάρχουν τρόποι ελέγχου. Ναι. Και αυτό χρειάζεται την συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και της πολιτείας, της επίσημης πολιτείας, του κράτου. Μπορεί να το κάνει. Αν δεν ξέρουν, να τους δώσω το τηλέφωνό μου να τους εξηγήσω πώς γίνεται. Γιατί σε άλλες χώρες του κόσμου υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας των τράπεζων. Παραδείγματος χάρη, αν θες να φύγεις στο Ηνωμένο Βασίλειο από μια τράπεζα να πας στην άλλη, είναι υποχρεωμένη η τράπεζα να το διευκολύνει. Όχι να σου κάνει 1.000
σαλιμάκια και εκεί και εδώ και με αυτό και χρεώσεις εκεί. Όχι. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορεί να πιθαναγκάσεις ένα οργανισμό ή μια ομάδα οργανισμών οι οποίοι έχουν υπερπρονόμια. Οι τράπεζες έχουν υπερπρονόμια. Ναι. Αλλά η φορολόγηση, αγαπητή μου Κατερίνα, δεν είναι ο τρόπος. Δεν είναι ο τρόπος για να διαχειριστείς αυτό το θέμα. Μάλιστα. Να γίνουν πιο ανθρώπινες, να έρθουν να συζητούν για όλες τις αναδιαρθρώσεις. Και εδώ θέλω να σημειώσω. Μαθαίνω πολλά πράγματα. Ναι, για πείτε μου. Είδα μια άλλη οπτική τώρα. Για πείτε μου. Το 90 και κάτι της εκατό των οικειών υποποίηση δεν ανήκουν στη στράτη. Ανήκουν πού? Στις εταιρείες εξαγοράς. Στις εταιρείες εξαγοράς. Γιατί δεν τις ακουμπάμε αυτές? Εκεί να ακούσουμε και προτάσεις και εισηγήσεις για το πώς θα πιθαναγκάσουμε τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και τις τράπεζες να συμπεριφερθούν πιο ανθρώπινα. Γιατί ποιος φταίει για τα μη εξυπηρετούμενα? Να σας υπογράψω ότι για τις οικιστικές μονάδες που είναι μη εξυπηρετούμενες, ο κόσμος δεν φταίει. Φταίει το κράτος. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Το 2012 το πρόβλημα ξεκίνησε με το κούρεμα καταθέσεων. Μάλιστα. Και γιατί είχαμε κούρεμα καταθέσεων? Γιατί οι τράπεζες πήγαν και επένδυσαν στα ελληνικά ομόλογα. Όχι γιατί ο κόσμος δεν πλήρωνε τα δάνειά του. Mm-hmm. Σας το αποδεικνύω. Το 2012, με ένα τεράστιο τραπεζικό κλάδο που είχε περιουσιακά στοιχεία 143 δις ευρώ, είχε δάνεια και καταθέσεις περίπου 70 δις. Όχι τα 25 που έχουμε σήμερα, 70 δις. Mm-hmm. Ήταν υπερτριπλάσιος. Υπερδιπλάσιος. Υπερδιπλάσιος. Ο τραπεζικός τομέας τότε. Είχαμε, ακούστε, 12 δις μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 12 δις. Σήμερα έχουμε 24. Άρα αυτό που μας λένε ότι, α, ξέρετε, αυτά που ακούμε θα πάμε πίσω στο 13. Το 13 θα πάμε πίσω μόνο αν οι τράπεζες θα αποφασίσουν να πετύσουν ξανά σε ομόλογα κρατών που θα χρεοκοπήσουν. Nice. Γιατί γι' αυτό τον λόγο πήγαμε στο 13. Άρα ο Κοσμάκης δεν φταίει. Ο κόσμος θέλει τη στήριξη του κράτους. Ψηφίζουμε, πάμε εκλογές, έχουμε πολιτικούς, παραπονιούνται ότι τους αποστρέφονται οι πολίτες. Και να τι, κύριοι, βάρτε εκεί που πρέπει την δύναμή σας. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε τις τράπεζες και να περιμένουμε ότι τι θα γίνει. Θα πάρουμε πόσα, 50 εκατομμύρια. Και το κράτος πήρε 2 δις. Τα τελευταία 2 χρόνια. Από επιπλέον φορολογία μέσα από την ακρίβεια. 2 δις. Χρειάζεται τα 50 των τραπεζών για να έχουμε όλους αυτούς τους καβγάδες? Ευχαριστώ πολύ. Λανθασμένη πρόταση. Η πρόταση είναι λανθασμένη. Και δεν έχει καμία ουσιαστική επίδραση. Δεν θα έχει καμία ουσιαστική επίδραση στην όλη διαδικασία. Να είστε καλά, κύριε Πλατή μου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.